Τον τουρκικό τύπο φαίνεται να έχει επιστρατεύσει ο Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να δυσφημίσει τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed για να κλειδώσει συμφωνία Τουρκίας-Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Sky, ο Τούρκος πρόεδρος προανήγγειλε επαφές με το Ισραηλινό πρωθυπουργό. Τα όσα αναφέρονται στο σημερινό πρωτοσέλιδο της τουρκικής εφημερίδας Hürriyet είναι χαρακτηριστικά της προσπάθειας που κάνει η Τουρκία για να προωθήσει τη δική της συμφωνία. «Γέφυρα φυσικού αερίου με το Ισραήλ», αναγράφει, όταν το Ισραήλ παλιά χαρακτηριζόταν ως αιματοβαμμένο κράτος και κράτος τρομοκράτης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ταγίπ Ερντογάν, ο τρόπος που εξετάζει το Ισραήλ για τις εξαγωγές ενέργειας δεν είναι ορθός από άποψη κόστους. Να τοποθετηθούν δηλαδή οι αγωγοί κάτω από τη θάλασσα, από το Ισραήλ προς την Ελλάδα, να πάνε από εδώ μέχρι εκεί και από εκεί στην Ευρώπη. Αυτή δεν είναι δουλειά που μπορεί να γίνει. Ως αποτέλεσμα των υπολογισμών κόστους, φαίνεται ότι είναι η καταλληλότερη πορεία για αυτή τη δουλειά να οδηγηθεί το φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας. Εάν συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπένετ μετά το Ραμαζάνι και λάβουμε αμέσως αποφάσεις, η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας θα επιταχύνει την διαδικασία που σχετίζεται με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου. Είμαι πολύ αισιόδοξος γι' αυτό. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η πολυδιαφημισμένη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Μεύλουτ Τσαβούσογλου στο Ισραήλ για το Μάιο αναβλήθηκε. «Μετά τις τελευταίες εξελίξεις θα τα δούμε όλα με φρέσκια ματιά», υπενθυμίζεται ότι δήλωσε ο βοηθός γραμματέας για διεθνείς υποθέσεις του Αμερικανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Dr. Andrew Light, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών αναφορικά με τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.